Μόνο ένας τοπικός πίνακας ελέγχου. Αυτός βλέπει λίγο πριν και λίγο μετά το σταθμό. Δεν μπορεί να δει πιο πέρα. Δεν μπορεί άρα να δει εκεί που πραγματικά συνέβη το δυστύχημα. Δεν μπορεί να δει σε ένα βάθος από το σημείο και άρα και το κρίσιμο σημείο που μας ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν λέτε ότι υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης, έστω και μερικό, δηλαδή επιτρεπόταν αυτό να το δει, σημαίνει ότι ο άνθρωπος το έβλεπε και δεν το απέτρεψε. Όταν λέμε ότι αυτό δεν υπήρχε, που δεν υπήρχε και αποδείχθηκε χθες και με τις εικόνες, όχι χθες, έχει μέρες. Και με τα βίντεο και με το ρεπορτάζ, ότι άλλο είναι ο τοπικός πίνακας ελέγχου που βλέπω μέσα στο σταθμό και άλλο όλο το δρόμο, τότε εκεί είναι άλλη βαρύτητα και δείχνει και το συνολικό πρόβλημα. Εγώ χαίρομαι γιατί νομίζω ότι αυτό αποτυπώνει και διευκρινίζει τη συζήτηση. Γιατί? Διότι το βασικό επιχείρημα είναι ότι χρησιμοποιώντας αυτό το τοπικό σύστημα, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να κάνει τη χάραξη της πορείας. Δεν το έκανε. Άρα λοιπόν αυτό ήταν μια επιλογή του. Πήγε στο χειροκίνητο. Μπορούσε να μπει η πορεία εκεί. Και δεύτερο, διότι επειδή υπήρχε ο πίνακας αυτός, ναι, δεν έβλεπε όλη τη διαδρομή, αλλά έβλεπε αν έχει μπει σωστή ράγα ή όχι. Άρα, όταν είχε μια πορεία 12,5 λεπτών που το βλέπε αυτό, μπορούσε να το δει. Αυτή είναι η συζήτησή μας. Προσέξτε. Και πάω λίγο στην πιο μεγάλη συζήτηση για τη σύμβαση. Γιατί ανοίγει αυτή η συζήτηση για τη σύμβαση? Συγχωρέστε με. Όχι για να κάνουμε κανένα συμψηφισμό ευθυνών. Δεν είναι αυτό η συζήτηση. Αλλά όταν έρχεται σήμερα ο πολίτης, ο οποίος λέει, μα γιατί έχουμε ακόμα ανθρώπους εκεί και δεν έχει αυτό το πράγμα γίνει αυτόματα, ώστε να, εν πάση περιπτώσει, αυξάνεται η δυνατότητα της αποφυγής του σφάλματος. Τότε πια ανοίγει η συζήτηση για την συνολική σύμβαση. Αλλά η σύμβαση αυτή, εξού και εμπλέκει τα πεπραγμένα του κυρίου Σπύρτζη, η σύμβαση αυτή δεν ξεκίνησε το 19 και το 20 επί Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησε το 14. Έπρεπε να έχει υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί το 17. Εφόσον πηγαίνουμε λοιπόν αιτιακά και λέμε, μα ξέρετε, θέλουμε να συζητήσουμε γιατί δεν είχε τελειώσει αυτή η σύμβαση. Ναι, τη σύμβαση αυτή δεν μπορεί να τη σπάσουμε. Όχι γιατί θέλουμε συμψηφισμό, γιατί δεν ξεκίνησε το 19.